Γεια σας. Μαζί και σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή που δεν θα βγει από το δεύτερο στούντιο της νέας τηλεόρασης, αλλά βγαίνει από έναν τόπο ιδιαίτερα αγαπημένο, από το Καστέλι της Κισάμου και συγκεκριμένα από δύο υπέροχα οικίματα, το Φαλδάμιο αλλά και το Τσατσαρονάκιο, δύο οικίματα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλεως και που, αν θα μου έλεγε κάποιος να τα περιγράψω και να τα παρουσιάσω με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι είναι δύο κυψέλες πολιτισμού, είναι δύο κυψέλες παιδείας, δύο κυψέλες θρησκευτικής ανάτασης. Πριν σας παρουσιάσω τους καλλιτέχνες, που θα το κάνω σε λίγο με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί είναι μια ζυγιά οργάνων από τις πιο σημαντικές στην Κρήτη αυτή την ώρα, πριν σας τους παρουσιάσω, δεν θα μπορούσα να μην δώσω το λόγο στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, την πολιτισμική, στην περιοχή της Κισάμου και του Σελήνου, και αυτός δεν είναι άλλος από τον οικείο ηγέτη, θρησκευτικό ηγέτη, τον Μητροπολίτη κύριο κύριο Αμφιλόχιο. Να του δώσουμε το λόγο, να ακούσουμε τα ευλογημένα λόγια του και να επιστρέψω μετά να σας παρουσιάσω τους καλλιτέχνες. Σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γιατί μας δεχτήκατε σε αυτό το φιλόξενο χώρο που είναι μια κυψέλη και πολιτισμού και παιδείας αλλά και θρησκευτικής ανάτασης. Σας ευχαριστούμε θερμότατα και θέλουμε την ευλογία σας και για τον καινούργιο χρόνο, αλλά και για το τι ρόλο έχει παίξει η κριτική μουσική σε αυτή την γωνιά που επιμένεται και η οποία είναι, θεωρείται, μια βρυσομάνα μουσικής. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζαμε στον τόπο μας, στην Κίσαμο, στο Φαλδάμιο οίκημα της Μητροπόλεως μας, σε ένα ιδιαίτερα ευλογημένο τόπο και χαιρόμεθα ιδιαίτερα για το γεγονός της επιλογής του χώρου μας για την εγγραφή αυτής της ιδιαίτερης σημερινής αποσπερίδας της καλλιτεχνικής. Η κριτική μουσική, όπως μαρτυρείται από αρχαιοτά των χρόνων και σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι από τις αρχαιότερες, αν όχι η αρχαιότερη μουσική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς στα ευρήματα τόσο της Κνωσού όσο και της Φεστού βλέπουμε χαραγμένα στα κεραμικά και σε άλλα ευρήματα κυκλοτερεί το τρόπο τους χοροδούς και τους μουσικούς να σέρνουν το χορό. Έτσι λοιπόν η κριτική ψυχή από αρχαιοτά τους χρόνους τραγουδά και τον πόνο της και τη χαρά της και τις αγωνίες της και τα όνειρά της, και αυτή η κριτική ψυχή συνεχίζει και σήμερα στην πορεία αυτή την διαχρονική όλων αυτών των αιώνων, αυτή την παράδοση και αυτή την ιστορία και αυτόν τον πολιτισμό, γιατί η κριτική μουσική είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι παράδοσης, είναι ποίησης, είναι τέχνη. Και χαιρόμεθα ιδιαίτερα που οικίσαμος σε αυτή την τέχνη, σε αυτή την παράδοση, σε αυτή την προσφορά της κριτικής μουσας, έχει εξέχουσα θέση μέσα από ιδιαίτερους καλλιτέχνες και παλαιότερους και νεότερους. Η Κίσαμος ξεχωρίζει και διακρίνεται για αυτή της την ευαισθησία και για αυτή της την έφεση προς την κριτική μουσική, και είμαι θα ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό, όπως εκφράζεται και από τους νεότερους κριτικούς κισαμίτες μουσικούς καλλιτέχνες, με τον αγαπητό σε όλους μας Αντώνη Μαρτσάκη και το συγκρότημά του, να είναι μια αυθεντική έκφραση αυτής της κισαμίτικης μουσικής της Κρήτης, και στο πρόσωπο του αγαπητού σε όλους μας και εκλεκτού κισαμίτη, μεγάλου καλλιτέχνη του Αντώνη του Μαρτσάκη, χαιρετίζομαι επίσης και όλους τους κισαμίτες
καλλιτέχνες και μύστες της κριτικής μουσικής, αλλά και γενικότερα όλους εκείνους που ασχολούνται με την παράδοση, τη μουσική της Κρήτης. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, και πολύ σπουδαίο σε αυτούς τους ανατρεπτικούς καιρούς μας να επιστρέφουμε στις ρίζες μας, στις καταβολές μας, στην ιστορία μας, στην παράδοσή μας, και η κριτική μουσική είναι μια σταθερή βάση αξίας, ιδανικών και πιστεύω, πάνω στα οποία πιστεύουμε ότι όταν χτίσουν και οι επερχόμενες γενναίες θα μπορούν με αισιοδοξία να ταινίζουν το μέλλον. Και ήρθε η ώρα να παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, σας είπα προηγουμένως ότι θα το κάνουμε πολύ καμάρι, να σας παρουσιάσω τη ζυγιά των οργάνων. Αντώνης Μαρτσάκης θα παίξει σήμερα βιολί και θα τραγουδήσει. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αντώνη, καλώς εμμονιάσαμε. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πολύ που κάνατε και τον κόπο και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και ήρθετε και μυρίσετε ετούτον τον τόπο. Αγαπημένος μου καλλιτέχνης ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, κυρίες και κύριοι, τεράστια η προσφορά του στα μουσικά πράγματα του τόπου μας, τεράστια η προσφορά του στο βιολί, τεράστια η προσφορά του στην παιδεία γύρω από τα όργανα, αφού διατηρεί μια πολύ μεγάλη σχολή στα Χανιά, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα μου επιτρέψει ο Αντώνης να ξαναγυρίσω σε εκείνον και πριν αρχίσει το μουσικό μέρος της εκπομπής, να διαβάσω ένα ποίημά του, γιατί εκτός από μουσικός, εκτός από κοινωνικός άνθρωπος, ο Αντώνης είναι και ένας υπέροχος ποιητής, ένας στιχουργός, πολύ μεγάλος. Ο κόσμος ίσως δεν το ξέρει τόσο πολύ. Αριστερά του ο Νίκος ο Μαρεντάκης, ένα λαούτο που είναι πολύ κοντά εδώ και χρόνια στον Αντώνη τον Μαρτσάκη. Νίκο, καλώς εμμονιάσαμε. Καλώς ορίστε, να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστούμε επί εμείς πάρα πολύ. Και ο Νίκος, κυρίες και κύριοι, αλλά και ο Αντώνης επέλεξαν να γραφτεί η σημερινή εκπομπή εδώ. Και τους είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Σε αυτό το χώρο με έχει ξαναφέρει ο Γιώργος ο Κουτσουρέλης, ο γιος του μεγάλου Γιώργη του Κουτσουρέλη, και γνώρισα και τον Αμφιλόχιο εδώ και είδα το τι γίνεται αυτή την ώρα εδώ. Όποιος επισκεφτεί το Καστέλι, ας κάνει μια βόλτα να έρθει και να δει αυτά τα δύο ιδρύματα πόσο πολιτισμό κουβαλούνε. Αριστερά από τον Νίκο το Μαρεντάκη, ο Χαράλαμπος ο Πιτροπάκης, που μας έρχεται από την Κάτω Σίμη, έχει δέσει όμως με τα παιδιά, θα παίξει σιτιακό νταουλάκι, ασκομαντούρα και μαντούρα. Χαράλαμπε, καλώς εμμονιάσαμε. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Γιώργο. Χίλια ευχαριστώ που είσαι κοντά και εσύ. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Και έρχομαι από τη δεξιά πλευρά του Αντώνη του Μαρτσάκη, στον Κανάκη τον Κοζονάκη. Θα παίξει λαούτο, θα τραγουδήσει, μας έρχεται από το Χορδάκη. Καλώς εμμονιάσαμε. Χίλια ευχαριστώ που είσαι και εσύ κοντά. Το Χορδάκη είναι ένα χωριό του Ακροτηρίου. Η Κάτω Σίμη ξέρετε όλοι που βρίσκεται. Δεν είπα όμως από πού μας έρχονται ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, για όσους δεν το ξέρουν. Μας έρχεται από τα Χαρχαλιανά, ένα χωριό που αρκεί να πει το όνομά του για να πάει κανείς στη μεγάλη μορφή της κριτικής μουσικής, το Χάρχαλι. Το όνομα του οποίου έχει ο Σύλλογος των Χανιωτών Καλλιτεχνών. Ενώ ο Νίκος ο Μαρεντάκης, κυρίες και κύριοι, μας έρχεται από τα Μαρεδιανά, που είναι δίπλα από τα Χαρχαλιανά, το χωριό δηλαδή του Αντώνη. Αγαπητέ Αντώνη, θέλω δύο κουβέντες. Αν τα παραείπα για το άτομό σου, θέλω δύο κουβέντες για τη σχολή σου. Τι διδάσκεται αυτή την ώρα εκεί και τι τεκταίνεται. Βέβαια, αυτό το καιρό, να πω στους τηλεθεατές ότι αργεί, όπως αργούν τα πάντα, οτιδήποτε έχει σχέση με την παιδεία. Βέβαια. Αλλά θέλω δύο-τρεις. Να πω ότι ξεκίνησα να διδάσκω πριν πολλά χρόνια στο Βενιζέλιο 2. Μου δόθηκε η ευκαιρία. Μαζί με τον Νεκτάριο τον Κλωστράκη, τότε στη Λύρα, και τον Δημήτρη τον Βακάκη.
Και αργότερα δύο τεχνίτες, δύο εξαιρετικούς... Δύο εξαίρετους τεχνίτες, πραγματικά. Τεχνίτες, συντοπίτες μας, καλλιτέχνες και... Και παιδιά του Μουντάκη. Βεβαίως, του Μουντάκη. Βεβαίως. Και δημιουργοί. Να πω ότι μετά ήθελα να ανοίξω τα δικά μου φτερά. Ήθελα να αρχίσω να διδάσκω και άλλα όργανα, εκτός το βιολί που δίδασκα εκεί. Και έτσι άνοιξα τη σχολή το 2012, στα Χανιά. Από εκεί και πέρα διδάσκονται όλα τα παραδοσιακά όργανα που αποτελείται μια λαϊκή κριτική ορχήστρα. Από τον Μπουλγαρία, από τον Ταουλάκια, σκομαντούρα, μαντούρα, μαντολίνο, λύρα, βιολί, λαγούτο. Και λένε οι πληροφορίες ότι πας πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Με ευχαριστεί ότι πλέον τα κοπέλια φέρνουν τους γονείς να τα γράψουν στη σχολή. Ναι. Ενώ παλιότερα ίσχυε το αντίθετο. Είπα όμως, κυρίες και κύριοι, ότι ο Αντώνης, εκτός των άλλων καπέλων, φοράει και το καπέλο του στιχουργού. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα που ένα βράδυ κάθεται με τη γυναίκα του, τη Βαγγελιό, στο σπίτι και βλέπει τον μεγάλο, τον Γιάννη τον Βάρδα, να απαγγέλει. Παθαίνει και αυτός αυτό που παθαίνει όλος ο κόσμος, εύκολα να κλαίει δηλαδή όταν βλέπει το Γιάννη τον Βάρδα, και πιάνει χαρτί και μολύβι και ακούστε τι έγραψε. «Κάθε φορά που συντηρούν τα λέρια τον προβάτο και στου βοριά το φύσιμα σαλεύγουν οι πρίνοι, ξεταλαγιούνται τα πουλιά και οι λαγοί ορχιούνται, τα γρίμια δεν μερώνουνε, σκαρνεύονται τα λάφια και οι καναβοί γυρίζουνε στο χυμαδιό τα πλάγια. Έτσα στο νου σου τα κλαδιά καρποφοράει σκέψη και πιάνει στο κοντήλι σου και βάνει στο μελάνι και στη φυλάδα που θα βρεις την Κρήτη μας διγάσε και αναθυβάλεις τσι γενιές, τσι ανθρώπους και τσι τόπους και τσι ομορφιές που καθημερνώς τα μάτια σου θωρούνε και ό,τι γρυκίξεις στο μυαλού περνάει την κνησάρα και στου χιλιού σου γλύκισμα τραγούδι ξετελεύγει, ώστε τα κρουστιανά βουνά να θρέφουνε κρυάρια, να στέκεις Βάρδα ποιητή, Γιάννη Λυραρογιάννη». Μα είναι καταπληκτικό. Ούση. Αυτό το έγραψες μιας και έξω. Μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Αντώνη, δεν θα ήθελα. Δεν συγκαταλέγω τον εαυτό μου στους μαντιναδολόγους και ποιητές. Απλά συγκινούμαι όπως όλοι οι κριτικοί. Δεν έχω γράψει πολλά πράγματα, απλά με συγκινούν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό θέλω να πω. Για να σου το αντιστρέψω τώρα αυτό που λες, σου λέω το εξής, απλό. Κι εγώ τρέχουν τα μάτια μου. Και εμένα τρέχουν τα μάτια μου, τον βλέπω το Βάρδα. Δεν έχω γράψει όμως τέτοια πράγματα. Να είστε καλά. Ενώ έχω, πώς να σου πω, τη συγκίνηση. Έχω μέσα τη συγκίνηση, έχω μέσα τη φλόγα, δεν μπορώ να τη μετατρέψω και να την κάνω στίχο. Εσύ το κάνεις αυτό το πράγμα. Ό,τι θα παίξεις θα του το αφιερώσω με τον Γιάννη, και επειδή είναι τόσο ακριβό πράγμα ο Γιάννης για την Κρήτη, τόσο ακριβή περσόνα και προσωπικότητα, θέλω επίσης μαζί με τον Γιάννη το πρώτο κομμάτι να είναι αφιερωμένο στους 4 μεγάλους χορηγούς της εκπομπής. Βεβαίως. Δηλαδή στην οικογένεια Σκορδιλάκη, στην οικογένεια του Γιάννη του Φασουλά με την Κρυβέκ, στις οικογένειες του Μανώλη, του Χαχλιού και του Γιώργου του Χαλεπάκη και βέβαια στον Άκη τον Μπενεσάκη με τα Italian Factory Outlet. Τα καταστήματα αυτά τα σημαντικά για το Αχανιά. Πάμε να τους τα αφιερώσουμε. We'll be right back.
Yeah.